Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε σήμερα την ευκαιρία στην Ολομέλεια να συζητήσουμε το περιεχόμενο και την ουσία μιας ιστορικής συμφωνίας που επιλύει ένα... Κυρία Πρόεδρε, λίγο να ησυχάσουμε. Σας παρακαλώ, κάντε ησυχία και φροντίστε να βάλετε την ηλεκτρονική σας ταυτότητα μέχρι και το τέλος της ομιλίας του δεύτερου συγητή. Να συζητήσουμε λοιπόν επί της ουσίας μια ιστορική συμφωνία που επιλύει ένα εθνικό ζήτημα που διήρκησε 30 ολόκληρα χρόνια. Σε μια τέτοια συμφωνία... Δεν γίνεται, κυρία Πρόεδρε, δεν γίνεται. Δεν μπορώ να μιλήσω έτσι. Ας σταματήσουν λίγο. Είναι θέμα σεβασμού. Λοιπόν, παρακαλώ, κάντε ησυχία. Κάντε ησυχία. Αφήνοντας λοιπόν πίσω όλα τα διαδικαστικά, ας περάσουμε στην ουσία και ας δούμε τι συζητάμε. Όταν συζητάμε μία τέτοια συμφωνία, τρία πράγματα πρέπει να αποσαφηνίσουμε με κάθε λεπτομέρεια στον ελληνικό λαό. Πρώτον, το οδηπορικό, χρονικό και ουσιαστικό της συμφωνίας. Πώς έγινε, πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Δεύτερον, τα δίκαια και τα συμφέροντα αυτής της χώρας. Τρίτον, ο χρόνος μέσα στον οποίο φτιάχτηκε, το παρόν δηλαδή, και οι προοπτικές που δίνει η συμφωνία, το μέλλον. Πώς ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία είναι πάρα πολύ γνωστό. Το μακεδονικό στη σύγχρονη του φάση. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο βήμα για την επίλυση του το γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά και έχει και ονοματεπώνυμο. Ονομάζεται Αντώνης Σαμαράς. Πώς περιπλάκηκε η κατάσταση και πώς η χώρα μπήκε σε μένα, σε μία... Δεν γίνεται ρε παιδιά έτσι. Δεν γίνεται έτσι να μιλήσει κανείς. Κυρία Πρόεδρε, να μιλήσω επιτέλους, γιατί δεν μπορεί να συγκεντρωθεί ο ίδιος. Δεν μπορώ να σας προστατεύσω, αλλά προσπαθήστε. Θα προστατεύσω εγώ τον εαυτό μου όσο μπορώ. Λοιπόν, ας δούμε λοιπόν το χρονικό, το διπορικό αυτής της συμφωνίας. Αφού η κατάσταση είχε περιπλακεί και η χώρα οδηγείται σε αδιέξοδο. Από το 1991 έως το 1995 και το αδιέξοδο σήμαινε ένα πράγμα. Ότι η χώρα την ώρα που κατέρεε η Γιουγκοσλαβία, η χώρα γινόταν μέρος του Βαλκανικού προβλήματος. Μία χώρα ευρωπαϊκή, η οποία είχε κατοχυρωμένα τα εθνικά της σύνορα, την εθνική της κυριαρχία, έμπαινε κατευθείαν στο μάτι του κυκλώνα. Ένα εθνικιστικό μέτωπο άρχισε να δημιουργείται, το οποίο έμπαινε μέσα σε όλη αυτή την καταιγίδα και μάλιστα με ένα προκλητικό πράγμα. Αναθεώρηση της ίδιας της συμφωνίας του Βουκουρεστίου. Δηλαδή η Μακεδονία είναι μία και είναι ελληνική. Αντώνης Σαμαράς. Πάρα πολύ σοφά η κυβέρνηση του Πασόκ το 1995 κάνει μία εθνικά συμφέρουσα στροφή. Και ήταν η ενδιάμεση συμφωνία με την οποία αρχίζει η χώρα να τραβιέται έξω από αυτό το βαλκανικό πρόβλημα. Τι κάνει αυτός ο πρώτος σημαντικός σταθμός με τον οποίο η χώρα ξαναβρίσκει τους πυλώνες, τους βασικούς της εθνικής της πολιτικής. Πρώτον, αποδέχεται ανεξαρτησία και κυριαρχία αυτού του κράτους. Πάγια εθνική πολιτική, την είχε πει και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από αυτό το βήμα το 1993, ότι αυτό το κράτος για εθνικούς λόγους πρέπει να υπάρχει. Δεν θα πάω στον Ελευθέριο Βενιζέλο, ο οποίος το προχώραγε ακόμα πιο πολύ πριν από τους Βαλκανικούς πολέμους, ότι εδώ κάτι πρέπει να φτιαχτεί
και πρέπει εμείς να συμφωνήσουμε και να βοηθήσουμε σε αυτό. Πρώτον λοιπόν ανεξαρτησία και κυριαρχία, γιατί έτσι τα δικά μας εθνικά σύνορα δεν έπεφταν σε αυτή την καταιγίδα που ξεκίνησε με την κατάρρευση της Γιουγκοσλαβίας και τον κατακαιρματισμό. Δεύτερο που αποδέχεται η ενδιάμεση συμφωνία, εθνικός πυλώνας και αυτός της στρατηγικής της χώρας, της προστασίας των εθνικών της συμφερόντων, ότι θα βρεθεί ονομασία κοινά αποδεκτή, αποδέχεται καταρχάς τον προσωρινό, την προσωρινή ονομασία πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας και αποδέχεται ότι στο πλαίσιο του ΟΗΕ, γιατί η χώρα πάντα εκεί έχει προσφύγει, ό,τι ενστάσεις και να έχει κανείς για τον ΟΗΕ, αυτός είναι ο εγγυητής του διεθνούς δικαίου, ότι εκεί θα προσφύγει και στο πλαίσιο του ΟΗΕ θα βρει ονομασία. Αποδεκτά κοινή ονομασία. Άρθρο 6 της ενδιάμεσης συμφωνίας. Σε αυτή την ενδιάμεση συμφωνία επίσης τίθενται τα μήνυμα ντεζιτεράτα της χώρας. Δεν επιλύει προβλήματα, δεν θα κρίνω τώρα γιατί και πώς, δεν επιλύει προβλήματα, τα θέτει απλώς, τα κατονομάζει. Να μην υπάρχουν αλυτρωτισμοί, να μην απειλήσει κανείς τα σύνορα ο ένας του άλλου. Ήταν λοιπόν μια σημαντική συμφωνία, όπου στο άρθρο 11 αποδέχεται η Ελλάδα ότι δεν πρόκειται να εμποδίσει τη γείτονα χώρα, τη Φύρομ, να ενταχθεί σε οποιονδήποτε διεθνή οργανισμό, και αυτό έχει σημασία για παρακάτω, ενώ στο άρθρο 12 αποδέχεται τη Φύρομ ως διάδοχο κράτος της πρώην Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Είναι πάρα πολύ σημαντικά βήματα αυτά και δικαίως αποδέχτηκε το διάδοχο κράτος, γιατί αν δεν το αποδεχόταν, με ό,τι σημαίνει αποδέχομαι το διάδοχο κράτος, γιατί αν δεν το αποδεχόταν, τα εθνικά σύνορα με τη βόρεια πλευρά θα είχαν πρόβλημα. Κατέρε η Γιουγκοσλαβία εκείνη την εποχή, μην το ξεχνάτε και το τι έγινε στο έδαφος της καταραίουσας Γιουγκοσλαβίας. Αυτή η μεταβατική συμφωνία έφτιαξε μία σημαντική γέφυρα. Έδειξε στους γείτονες ότι εμείς θέλουμε να συνεργαστούμε. Δεν έλυσε προβλήματα, τα έθεσε στο τραπέζι. Αυτό όμως σήμαινε ότι η χώρα έβγαινε έξω από το βαλκανικό πρόβλημα και ήταν σημαντικό. Δεν έλυσε προβλήματα, γι' αυτό και επειδή ήταν προσωρινή συμφωνία και επειδή δεν προχώρησε στο επόμενο βήμα, τώρα προχωράει στο επόμενο βήμα, η συμφωνία των Πρεσπών πατάει σε αυτή την ενδιάμεση και την καταργεί βέβαια, αφού έχουμε μία καινούρια. Ήτανε όμως σημαντική, δεν έλυσε όμως σημαντικά θέματα. 140 χώρες σε όλη αυτή τη διάρκεια μέχρι σήμερα αναγνώρισαν αυτό το κράτος με τη συνταγματική του ονομασία, τη Δημοκρατία της Μακεδονίας. Από την άλλη μεριά δημιούργησε, όχι ενδιάμεση συμφωνία, δημιουργήθηκε με αυτή την προσωρινότητα μία πραγματικότητα άλλη στο εσωτερικό της χώρας και όχι μόνο στο εσωτερικό της χώρας και της γειτονικής χώρας. Άρχισε να ανασυγκροτεί το εθνικισμός, ο πιο ακραίος εθνικισμός, που έμπαινε ακριβώς αυτή τη λογική του πριν των Βαλκανικών πολέμων προβλήματος. Πολύ σοφά, πάρα πολύ σοφά, η Νέα Δημοκρατία με τον Κώστα Καραμαλή και την Ντόρα Μπακογιάννη προχώρησαν ένα βήμα παραπέρα το 2007 και είπαν σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό στον όρο Μακεδονία, λυνόταν έτσι το πρόβλημα, έργα όμνες, έναντι όλων. Ποτέ δεν είχε τεθεί στην εθνική γραμμή ούτε το θέμα των συνταγματικών τροποποιήσεων, ούτε τίποτα άλλο. Τέθηκε το έργα όμνες και η σύνθετη γεωγραφική ονομασία. Αυτή είναι, κυρίες και κύριοι, γενικώς η εθνική γραμμή που χαράχτηκε από το 1995 και η οποία συμπίκνωνε τους θεμελιώδεις άξονες της εθνικής πολιτικής αυτής της χώρας ιστορικά, από τους Βαλκανικούς μέχρι και σήμερα. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ντόρα Μπακογιάννη, ο
ο Αβραμόπουλος, ο Ευάγγελος Βενιζέλος, ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς το 2013, αποδέχονταν ότι εάν αποδεχτεί η γείτονα χώρα το έργα όμνες για τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, τότε ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς είπε βεβαίως θα είμαι υπέρ τέτοιες συμφωνίες, αλλά δεν θα τη δεχτούν ποτέ οι γείτονες. Τη δέχονται οι γείτονες σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή ήταν η εθνική γραμμή. Αυτό είναι το χρονικό αυτής της συμφωνίας. Ουσιαστικό επί του περιεχομένου, και εκεί συμπυκνώνεται η εθνική γραμμή. Άρα δεν ήρθε από το πουθενά η συμφωνία. Δεύτερο σημείο. Τα δίκαια και τα συμφέροντα της χώρας. Ο κύριος Κουμουτσάκος στην Επιτροπή συμπύκνωσε τα μήνυμα desiderata της χώρας, αυτό που αποτελεί το εθνικό της δίκαιο, το εθνικό συμφέρον, αυτό που συμπυκνώνει συναισθήματα και πραγματικότητες. Και είπε λοιπόν, να μην μονοπολίσει κανείς την ταυτότητα και το σύνολο της γεωγραφικής περιοχής της Μακεδονίας, πρώτον. Δεύτερον, να μην μπορέσει ποτέ κανείς να εμφανιστεί ως νόμιμος, νομιμοφανής ή νομιμοποιημένος διεκδικητής της πολιτιστικής και εδαφικής υπόστασης της Μακεδονίας που ανήκει στην ελληνική επικράτεια. Και τρίτον, να μην διαμορφωθούν προϋποθέσεις έγερσης ζητήματος ή δημιουργίας μακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Έτσι τα συμπύκνωση στην Επιτροπή υπάρχουν στα πρακτικά. Και έρχομαι τώρα. Συμφωνία των Πρεσπών. Άρθρο 1, παράγραφος 3. Δημοκρατία της Μακεδονίας έναντι της Βόρειας Μακεδονίας έναντι όλων. Εθνική θέση. Τέλος της μεταβατικότητας της προσωρινής συμφωνίας. Ανατροπή όλων των παράπλευρων πραγματικοτήτων. Απονομιμοποίηση πλήρης που έχουν δημιουργηθεί. Κανένα κράτος, κανένας διεθνής οργανισμός, απολύτως κανένας, δεν μπορεί να αποδέχεται, να χρησιμοποιεί άλλη ονομασία από αυτή που συμφωνείται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό, νομίζω. Δεύτερον, αποφασίζονται συνταγματικές τροποποιήσεις που ποτέ δεν είχαν προβλεφθεί στην εθνική μας θέση. Έχει γίνει αναφορά συνεχώς. Τρίτον, οριστικό τέλος των αλυτρωτισμών και της ύπαρξης μειονότητας, ακόμα κι αν αυτό εγερθεί από ιδιωτικό φορέα. Άρθρα 4 και 6. Θα εξηγήσω παρακάτω τη σημασία αυτών των άρθρων. Τέταρτο και πιο σημαντικό από όλα, το άρθρο 7. Με το οποίο διασφαλίζονται διαχρονικά για το παρελθόν, παρόν και μέλλον τα μήνυμα desiderata αυτής της χώρας. Αυτό που εμείς ως ταυτότητα, ως συνέστημα, ως εθνικά δίκαια και εθνικό συμφέρον έχουμε συμπυκνώσει. Δηλαδή, ότι η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Αυτό αποφασίζει το άρθρο 7, ό,τι και να λέει οποιοδήποτε. Ξεχωρίζει ένα πράγμα, αυτό που οδηγεί στη βαλκανοποίηση των Βαλκανίων πάντα. Ξεχωρίζει τις διαφορετικές ιστορικότητες, τη διαφορετική κληρονομιά. Γιατί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, στα Βαλκάνια όπως και σε όλες τις περιοχές του κόσμου, μη γελιόμαστε, τα έθνη φτιάχτηκαν με μεσοτυχίες. Το κρίσιμο λοιπόν σε αυτές τις μεσοτυχίες είναι όταν έρχεται μια τέτοια συμφωνία και ξεχωρίζει, δεν κάνει τη μεσοτυχία φρούριο, δεν την κάνει φρούριο για να πολεμήσει ο ένας τον άλλον, αλλά όταν κάνει τη μεσοτυχία διάβημα, έχοντας ξεχωρίσει πεντακάθαρα τι συμβαίνει, τι είναι του ενός και τι είναι του άλλου. Τι είναι αυτό που απασχολεί την ταυτότητά του, το συναίσθημά του. Και το δικό μας συναίσθημα είναι ότι η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Και ξέρετε τι άλλο προβλέπει η συμφωνία που δεν έχουμε πει. Ότι μόνο εμείς μπορούμε να χρησιμοποιούμε τον όρο Μακεδονία νέτα σκέτα για το αεροδρόμιο της Μακεδονίας, για το πανεπιστήμιο της Μακεδονίας. Δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει η γειτονική χώρα.
δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει για έναν απλό λόγο, γιατί θα πρέπει να βάλει Βόρεια Μακεδονία. Αυτό λοιπόν το Μακεδονία, Μακεδονικός κλπ. Παραπέμπει σε άλλες ιστορίες. Μήνυμα desiderata της χώρας. Τώρα, με αυτή τη συμφωνία σπάει ένας επικίνδυνος αναθεωρητισμός που ξεκίνησε με τους εθνικιστές, με το εθνικιστικό μέτωπο, το οποίο θέτει σε κίνδυνο άμεσο το εθνικό συμφέρον της χώρας, τα σύνορά της, το εθνικό δίκαιο, την ίδια της την ιστορία. Και ξέρετε γιατί. Οι Μακεδονομάχοι, κυρίες και κύριοι, γιατί δεν θα κάνουμε ιστορία εδώ, αλλά δεν μπορώ να μην αναφερθώ, πολέμησαν για να μπορέσουν να κατοχυρώσουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος της γεωγραφικής αυτής επικράτειας στον ελληνικό εθνικό κορμό. Για να μπορεί αυτό το τμήμα να είναι στον ελληνικό εθνικό κορμό, για να λέγεται ελληνικό αυτό το τμήμα. Το έχουμε καταλάβει. Γι' αυτό αγωνίστηκαν. Αγωνίστηκαν για την ιστορία του Μεγάλου Αλεξάνδρου να κατοχυρωθεί ως μέρος της ελληνικής εθνικής ιστορίας, ως μέρος της ελληνικής εθνικής ταυτότητας και όχι ως μέρος της ιστορίας κάποιων άλλων. Αυτός ήταν ο σκοτωμός. Οι Βαλκανικοί πόλεμοι, ξέρετε τι έκαναν. Είπαν, αρκετά σκοτωθήκαμε μεταξύ μας, εμείς θέλουμε να μοιράσουμε αυτή τη Μακεδονία μεταξύ μας, εναντίον του κοινού εχθρού, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μέσα στα υπεριαλιστικά σχέδια ήταν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, δηλαδή κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας θέλανε. Θα μου δώσετε ελάχιστα λεπτά, κυρία Πρόεδρε. Γιατί μπορείτε στην... να πάρετε τη δευτερολογία σας, αν θέλετε. Λίγο θα πάρω από τη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, με τους Βαλκανικούς πολέμους, μέσα οι υπεριαλιστές της εποχής ήθελαν την κατάρρευση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δεν τους χάλαγαν τα σχέδια. Ένα πράγμα τους χάλαγε τα σχέδια. Ότι αποβαλκανοποιήθηκαν οι Βαλκάνοι. Γιατί για τους υπεριαλιστές και τότε και σήμερα, οι Βαλκάνοι είναι κάτι άξεστοι, σκληροί, απαίδευτοι, οι οποίοι σκοτώνονται μεταξύ τους με σκληρούς εθνικισμούς. Και με τη Βαλκανική Λίγκα, οι Βαλκάνοι είπανε, εμείς παίρνουμε τη μοίρα στα χέρια μας. Εμείς αποφασίζουμε για το μέλλον μας. Κάνουμε μία ρογμή μέσα στο δικό σας σχέδιο, αλλά κάνουμε τη δική μας ρογμή. Και άφησαν μία σημαντική παρακαταθήκη. Και χώρισαν τη Μακεδονία σε τρεις Μακεδονίες. Και ο καθένας ανέλαβε να πάρει και να εντάξει στο δικό του εθνικό κορμό. Δηλαδή την ελληνική Μακεδονία να την κατοχυρώσουμε ως ελληνική. Μην λέμε πράγματα και το εθνικιστικό μπλοκ, και ακούω και κάποιους άλλους στην Επιτροπή, βάλτε τα πρακτικά, άλλα είπε ο κύριος Κουμουτσάκος, άλλα είπε ο κύριος Γεωργιάδης. Πέρασε την εθνική γραμμή και πάει στον αναθεωρητισμό της συνθήκης του Βουκουρεστίου. Και πρέπει εδώ η Νέα Δημοκρατία να πάρει πεντακάθαρα θέση. Είναι και μετά ας κατηγορήσει όσο θέλει τη συμφωνία, αλλά αυτό είναι κρίσιμο ζήτημα εθνικής σημασίας και πρέπει να το ξέρουμε. Εμείς, κυρίες και κύριοι, με αυτή τη συμφωνία κάνουμε και κάτι άλλο πάρα πολύ σημαντικό. Δεν έχει δοθεί, αποδοθεί τόση σημασία στα άρθρα από το 13 ως το 17. Γιατί η Βαλκανική Συμμαχία, η Βαλκανική Λίγκα του 1912-13, των Βαλκανικών, αυτής της περίοδου των Βαλκανικών πολέμων, ξαναέφερνε στην επιφάνεια μία βαθιά παράδοση των Βαλκανίων, όταν μπόρεσαν να στηθούν στα πόδια τους και να φτιάξουν τα έθνη κράτη. Τις μεγάλες πατημασιές που έφτιαξαν οι Βαλκάνοι έμποροι, οι Βαλκάνοι διανοούμενοι, σε όλο το χώρο των Βαλκανίων μέχρι την κεντρική Ευρώπη. Αυτές τις πατημασιές τις επαναφέρει και λέει μαζί. Μαζί μπορούμε να αναπτυχθούμε. Μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε και να διασφαλίσουμε και την ιστορία μας και την οικονομική μας ανάπτυξη, αν θέλουμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο που πνίγει τους λαούς τον καθένα ξεχωριστά από μόνο του. Δεν δίνουμε γλώσσα, έχουν απαντηθεί αυτά, εγέρθηκε από την αντιπολίτευση συνέχεια, δίνεται γλώσσα. Ξεπεράστηκε αυτό στην Επιτροπή, πάει στην άκρη. Γιατί η γλώσσα
δεν είναι ένα πράγμα που δίνουμε εμείς οι άλλοι. Ο Παύλος Μελάς δεν είχε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσει ότι ο Κώτας μίλαγε μακεδονικά. Γιατί ο Παύλος Μελάς πολέμαγε όχι για το αν ο Κώτας μίλαγε μακεδονικά. Πολέμαγε γιατί τον ήθελε συναγωνιστή για να είναι η Μακεδονία ελληνική. Η ελληνική Μακεδονία να είναι ελληνική. Γι' αυτό δεν είχε πρόβλημα η Πινελόπη Δέλτα, γι' αυτό δεν είχε πρόβλημα κανένας. Εκ των υστέρων δημιουργήθηκε αυτό το πρόβλημα, όπως δεν είχε κανένας αγωνιστής του 21, αν μίλαγε αρβανίτικα, αυτός που πολέμαγε μαζί του. Τον ενδιέφερε γιατί πολεμάει, για ποιο πράγμα πολεμάει. Εθνότητα. Αφού ακούσαμε τα μύρια όσα για την εθνότητα, έκπληκτη εχθές, αφού άκουγε γιατί δεν βάλατε citizenship κλπ. Βλέπω στη συμφωνία πιο καθαρά, λέω ρε παιδιά, στο ελληνικό κείμενο λέει πολίτης της Βόρειας Μακεδονίας. Ναι, μου λέει κάποιος, αλλά στο αγγλικό δεν το έχει. Κοιτάω το αγγλικό κείμενο, citizen of Northern, of Republic of Northern Macedonia. Θα τρελαθούμε. Ένα τελευταίο σημείο, κυρία Πρόεδρε, και δίπω. Και κλείνω. Παρόν και μέλλον. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή στη γειτονιά μας, αν πάρουμε το φακό λίγο πιο πέρα. Έχουμε καταλάβει τι αποσταθεροποιητικές κινήσεις γίνονται. Τι αναθεωρητισμοί υπάρχουν. Βολεύουν τον υπεριαλισμό και αυτά. Όλα μπορούν να τον βολέψουν. Γιατί μία μεγάλη δύναμη έχει και τους τέσσερις άσους στα χέρια της. Αυτό που ενδιαφέρει εμάς είναι μήπως εμείς μπορέσουμε να κάνουμε μία ρογμή σε αυτούς τους τέσσερις άσους που έχει ο άλλος. Ξέρουμε τι γίνεται στα Βαλκάνια, στα Δυτικά Βαλκάνια. Ξέρουμε τι γίνεται στην Ανατολική μας πλευρά. Είχα πολλά πράγματα να πω, δεν μπορώ να τα πω. Θα μείνω όμως σε ένα. Η Συμφωνία των Πρεσπών είναι η πρώτη προληπτική, σταθεροποιητική, ειρηνική κίνηση που γίνεται σε αυτή την περιοχή. Αν το αποδέχτηκε η Μέρκελ, είναι γιατί πολλές φορές τέτοιου τύπου δυνάμεις, όπως έγινε και με την οικονομική πολιτική, βλέπουν τις αντιφάσεις και τα αδιέξοδα που η ίδια τους η πολιτική δημιουργεί. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι η ακροδεξιά θα εκτιναχθεί εκεί και μέσα στην ίδια τη Γερμανία. Γιατί κανένας δεν περίμενε ότι αυτός ο κατακαιρματισμός των Βαλκανίων, της Ιουγκοσλαβίας, θα οδηγούσε εκεί που οδήγησε και πάει να οδηγήσει σε χειρότερα πράγματα. Γιατί ο υπεριαλισμός έχει μία πραγματικότητα, αλλά έχει και μία ιδεολογία. Και μόνο με φιλίες τέτοιες μπορεί να σπάσει κανείς την ουσία της ιδεολογίας του υπεριαλισμού. Διαφορετικά δεν γίνεται τίποτα και εκεί με το κουκουέ μπορούμε να διαφωνούμε όσο θέλουμε, αλλά είναι η δική μας άποψη. Κλείνω οριστικά αυτή τη φορά λέγοντας ένα πράγμα. Γιατί αυτή τη στιγμή λύνεται το μακεδονικό. Γιατί στη γείτονα χώρα, στη Βόρεια Μακεδονία, υπάρχει μία σοσιαλιστική κυβέρνηση που πολέμησε εναντίον των εθνικιστικών δυνάμεων και έτσι πήρε την κυβέρνηση. Των εθνικιστικών δυνάμεων των μεγάλων Αλεξάνδρων και όλα αυτά, γιατί χτύπησε τον εθνικισμό. Λύνεται τώρα, γιατί σε αυτή την πλευρά, εδώ, σε μας, είναι μία αριστερή κυβέρνηση η οποία είχε πάντα αδιαπραγμάτευτο μέτωπο εναντίον του εθνικισμού. Και σε αυτό συσπυρώθηκαν όλες οι δυνάμεις του προοδευτικού δημοκρατικού μετώπου, οι οποίες ήταν πάντα αδιαπραγμάτευτα, χωρίς παιχνίδια, χωρίς κινησμούς, χωρίς υπολογισμούς, με πολλούς από αυτούς τους ανθρώπους. Από το 92 είμαστε μαζί. Αλλά είναι γιατί είναι αυτές οι δύο κυβερνήσεις. Γιατί λυπάμαι, κυρίες και κύριοι, και αναφέρομαι εδώ στην αξιωματική αντιπολίτευση, δεν μπορείτε να χτυπήσετε τον εθνικισμό. Δεν μπορείτε να τον χτυπήσετε επί της ουσίας. Εμείς μπορούμε και το κάνουμε.